Τα γαλάζια νερά της καμένης βούρλας έκρυβαν μια στιγμή πανικού. Ένας ηλικιωμένος άντρας, παγιδευμένος στην αγκαλιά της θάλασσας, πάλευε να κρατηθεί στην επιφάνεια. Είχε παρασυρθεί πολύ μακριά, οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. Αλλά η ελπίδα έφτασε σε 4 πόδια. Μια κομψή, δυνατή φιγούρα έσκησε τα νερά, μια καστανομελή γερμανική ποιμενικός ονομαζόμενη Νάλα. Δεν ήταν απλά ένα σκυλί. Η Νάλα ήταν εκπαιδευμένη ναυαγοσώστρια. Τα μάτια της Νάλας, έξυπνα και άγρυπα, δεν άφηναν ποτέ τον ιδιοκτήτη της, τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Ήταν σαν να μπορούσε να διαβάσει τις σκέψεις του, να καταλάβει τις ανάγκες του πριν καν τις εκφράσει. Η Νάλα δεν ήταν απλώς ένας σκύλος, ήταν ο αχώριστος σύντροφος του Γιώργου, πάντα έτοιμη να τον υποστηρίξει σε κάθε του βήμα. Ο δεσμός τους ήταν κάτι το ξεχωριστό, χτισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό και σε αμέτρητες ώρες εκπαίδευσης. Κάθε μέρα, ο Γιώργος και η Νάλα περνούσαν ώρες στην παραλία, δουλεύοντας μαζί, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον. Η εκπαίδευση δεν ήταν απλώς μια διαδικασία, ήταν μια ευκαιρία για να ενισχύσουν τον δεσμό τους, να κατανοήσουν βαθύτερα ο ένας τον άλλον. Ο Γιώργος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη θάλασσα και καταλάβαινε τους κινδύνους της, είχε αναγνωρίσει τις δυνατότητες της Νάλας από τη στιγμή που την έφερε σπίτι ως κουτάβι. Θυμόταν την πρώτη φορά που την είδε, ένα μικρό κουτάβι με μεγάλα εκφραστικά μάτια και αστήρευτη ενέργεια. Ήξερε ότι αυτός ο μικρός σκύλος είχε κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι που θα μπορούσε να αναπτυχθεί με την κατάλληλη καθοδήγηση. Είχε δει την εξυπνάδα της, την προθυμία της να ευχαριστήσει και την έμφυτη αγάπη της για το νερό. Από την πρώτη στιγμή που την πήγε στην παραλία, η Νάλα έδειξε μια φυσική ικανότητα να κολυμπάει και να παίζει στο νερό. Ήταν σαν να είχε γεννηθεί γι' αυτό, σαν να ήταν το στοιχείο της. Ο Γιώργος ήξερε ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση, η Νάλα θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ περισσότερο. Ήξερε ότι ήταν προορισμένη για κάτι περισσότερο από το να φέρνει ξυλαράκια. Η Νάλα είχε το ταλέντο και την αποφασιστικότητα να γίνει ένας πραγματικός ήρωας. Με την αφοσίωση και την αγάπη του Γιώργου, η Νάλα εκπαιδεύτηκε ως σκύλος διάσωσης, έτοιμη να σώσει ζωές και να κάνει τη διαφορά. Ο δεσμός τους, χτισμένος στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαία κατανόηση, ήταν η βάση για όλα αυτά τα επιτεύγματα. Η διέστηση του Γιώργου τον οδήγησε να αναζητήσει εξειδικευμένη εκπαίδευση για την Νάλα. Ήξερε ότι η Νάλα είχε δυνατότητες που δεν είχαν αξιοποιηθεί πλήρως και ήθελε να της δώσει την ευκαιρία να αναπτύξει τις ικανότητές της στο έπακρο. Έτσι, άρχισε να ψάχνει για την καλύτερη σχολή εκπαίδευσης σκύλων που θα μπορούσε να βρει. Ανακάλυψε μια μοναδική σχολή στην Ιταλία. Μια σχολή που είχε φήμη για την εκπαίδευση σκύλων σε εξειδικευμένες δεξιότητες διάσωσης. Η σχολή αυτή δεν ήταν απλώς μια τυπική σχολή εκπαίδευσης σκύλων, αλλά ένα κέντρο αριστείας όπου τα σκυλιά εκπαιδεύονταν για να γίνουν ναυαγοσώστες. Ένα μέρος όπου τα σκυλιά εκπαιδεύονταν για να γίνουν ναυαγοσώστες. Οι εκπαιδευτές ήταν εξαιρετικά έμπειροι και χρησιμοποιούσαν τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης. Τα σκυλιά μάθαιναν να συνεργάζονται με τους ανθρώπους και να εκτελούν πολύπλοκες αποστολές διάσωσης στο νερό. Η εκπαίδευση ήταν σκληρή, απαιτούσε τόσο σωματική δύναμη όσο και ακλόνητη υπακοή. Τα σκυλιά έπρεπε να περάσουν από αυστηρά προγράμματα φυσικής άσκησης και να μάθουν να ανταποκρίνονται άμεσα στις εντολές των εκπαιδευτών τους. Η Νάλα, με την αφοσίωσή της και την επιμονή της, ξεχώρισε από την αρχή. Η Νάλα τα πήγε περίφημα, τα έμφυτα ένστικτά της τελειοποιήθηκαν από έμπειρους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές της σχολής εντυπωσιάστηκαν από την ταχύτητα με την οποία μάθαινε και την ικανότητά της να εκτελεί τις πιο απαιτητικές ασκήσεις με ακρίβεια. Έμαθε να κολυμπάει μεγάλες αποστάσεις, να ρημουλκεί βαριά αντικείμενα και να διατηρεί την ψυχραιμία της σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η εκπαίδευση της Νάλα περιλάμβανε επίσης την ανάπτυξη της αντοχής της και της ικανότητάς της να εργάζεται υποπίεση. Και το πιο σημαντικό, να ανταποκρίνεται αμέσως στις εντολές του Γιώργου. Η σχέση τους ενισχύθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία και η Νάλα έμαθε να εμπιστεύεται απόλυτα τον Γιώργο, ενώ εκείνος έμαθε να βασίζεται στις ικανότητές της. Ο Γιώργος δεν φανταζόταν πόσο κρίσιμη θα αποδεικνυόταν αυτή η εκπαίδευση. Η απόφασή του να επενδύσει στην εκπαίδευση της Νάλα όχι μόνο ενίσχυσε τη σχέση τους, αλλά και εξασφάλισε ότι η Νάλα θα ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.
Η εκπαίδευση αυτή θα αποδεικνυόταν ανεκτίμητη σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Ο Γιώργος και η Νάλα απολάμβαναν τον ήλιο και το απαλό κύμα στη γνώριμη ακτή της Καμένης Βούρλας. Τουρίστες και ντόπιοι χαλάρωναν στην άμμο, ο αέρας γέμιζε με γέλια και άρωμα αντιλιακού. Αλλά ο Γιώργος, πάντα σε εγρήγορση, παρατήρησε μια αναστάτωση στο νερό. Μια φιγούρα κινούνταν με δυσκολία στο βάθος, τα χέρια της κουνούσαν απεγνωσμένα. Μια κραυγή ακούστηκε, κάποιος πνιγόταν. Χωρίς δισταγμό, ο Γιώργος αντέδρασε αστραπιαία. Τα μάτια του συναντήθηκαν με τις Νάλας και πρόφερε μια μόνο λέξη, άνθρωπος. Ήταν η εντολή που είχαν εξασκήσει αμέτρητες φορές, αυτή που σήμαινε ότι μια ζωή κινδύνευε. Η Νάλα όρμησε στο νερό, τα δυνατά της πόδια την έσπρωχναν με την ταχύτητα και τη χάρη μιας τορπίλης. Ο Γιώργος, δυνατός κολυμβητής και ο ίδιος, ακολουθούσε από κοντά. Η αδρεναλίνη κυλούσε στις φλέβες του καθώς πλησίαζαν τον κολυμβητή που πάλευε. Έφτασαν τον ηλικιωμένο άντρα ακριβώς τη στιγμή που οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν. Βυθιζόταν κάτω από την επιφάνεια, τα μάτια του γεμάτα φόβο. Η Νάλα, καθοδηγούμενη από τις εντολές του Γιώργου, κολύμπησε πίσω από τον άντρα και άρπαξε απαλά το χέρι του με τα δόντια της, προσεκτική να μην τον πληγώσει. Το δυνατό της σώμα λειτουργήσε σαν σημαδούρα, κρατώντας το κεφάλι του πάνω από το νερό καθώς ο Γιώργος κολυμπούσε δίπλα, κατευθύνοντάς την προς την ακτή. Η επιστροφή στην ακτή φαινόταν αιώνας, αλλά ο Γιώργος δεν αμφέβαλε ούτε στιγμή για την άλλα. Κολυμπούσε με ακλόνητη αποφασιστικότητα, το δυνατό της σώμα πάλευε με το ρεύμα. Καθώς πλησίαζαν την παραλία, οι θεατές συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Ένα συλλογικό γκάσπ ακούστηκε καθώς παρακολουθούσαν την απίστευτη σκηνή που εκτυλισσόταν μπροστά τους. Άνθρωποι έτρεξαν στο νερό για να βοηθήσουν, τραβώντας τον ηλικιωμένο άντρα στην ασφάλεια. Έβηξε και φτύνα γενερά, αλλά ήταν ζωντανός. Η ανακούφιση στα πρόσωπα του πλήθους ήταν έκδηλη, ένα μείγμα δέους και ευγνωμοσύνης. «Ήταν απίστευτη», είπε αργότερα ο Γιώργος, η φωνή του βαριά από συγκίνηση καθώς αγκάλιαζε την άλλα, το τρίχωμά της ακόμα βρεγμένο από τη διάσωση. Δεν δίστασε ούτε δευτερόλεπτο, ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Ο δεσμός μεταξύ τους ήταν πιο δυνατός από ποτέ, σφυριλατημένος στο καμίνι μιας κατάστασης ζωής ή θανάτου. Η Νάλα, εξαντλημένη αλλά ικανοποιημένη, έγλυψε το πρόσωπο του Γιώργου. Η ουρά της κουνιόταν απαλά. Είχε κάνει αυτό για το οποίο είχε εκπαιδευτεί. Αυτό για το οποίο είχε γεννηθεί, να σώσει μια ζωή. Τα νέα για τον ηρωισμό της Νάλας διαδόθηκαν στην Καμένη Βούρλα σαν πυρκαγιά. Έγινε αμέσως τοπική διασημότητα, σύμβολο θάρρους και πίστης. Ο ηλικιωμένος άντρας που είχε σώσει ανάρρωσε πλήρως, αιώνια ευγνώμων στο σκυλί και τον ιδιοκτήτη της που του είχαν χαρίσει πίσω τη ζωή του. «Της χρωστάω τη ζωή μου», είπε, η φωνή του έτρεμε. «Είναι μια αληθινή ηρωίδα». Η ιστορία της Νάλας είναι μια δυνατή υπενθύμηση ότι οι ήρωες έρχονται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη, μερικές φορές καλυμμένοι με γούνα και με τέσσερα πόδια. Η Νάλα, ένα γενναίο σκυλί διάσωσης, έχει αποδείξει ότι η ηρωική πράξη δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους. Είναι μια απόδειξη του ασυνήθιστου δεσμού μεταξύ ανθρώπων και ζώων, ενός δεσμού που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την αγάπη και την κατανόηση ότι τελικά δεν είμαστε και τόσο διαφορετικοί. Η Νάλα και ο ιδιοκτήτης της έχουν περάσει αμέτρητες ώρες εκπαιδεύοντας και δημιουργώντας μια σχέση που ξεπερνά τα λόγια. Ενός δεσμού που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την αγάπη και την κατανόηση ότι τελικά δεν είμαστε και τόσο διαφορετικοί. Η εμπιστοσύνη αυτή έχει δοκιμαστεί πολλές φορές, ειδικά σε δύσκολες καταστάσεις όπου η Νάλα έχει σώσει ζωές και σε έναν κόσμο συχνά γεμάτο σκοτάδι, όπου οι προκλήσεις και οι δυσκολίες είναι καθημερινές. Η ιστορία της Νάλας μας θυμίζει ότι υπάρχει πάντα φως στο τέλος του τούνελ. Η ιστορία της Νάλας ρίχνει φως στο καλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας και του ζωικού βασιλείου, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ελπίδα, το θάρρος και η ακλόνητη πίστη μπορούν ακόμα να βρεθούν, συχνά στα πιο απρόσμενα μέρη. Η Νάλα έχει σώσει ανθρώπους από πνιγμό, έχει βρει χαμένους πεζοπόρους και έχει προσφέρει παρηγοριά σε όσους την χρειάζονται. Υπενθυμίζοντάς μας ότι η ελπίδα, το θάρρος και η ακλόνητη πίστη μπορούν ακόμα να βρεθούν,
συχνά στα πιο απρόσμενα μέρη. Η ιστορία της Νάλας είναι μια υπενθύμηση ότι οι ήρωες δεν φορούν πάντα κάπες. Μερικές φορές έχουν τέσσερα πόδια και μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Και οι ακλόνητοι πίστοι μπορούν ακόμα να βρεθούν, συχνά στα πιο απρόσμενα μέρη. Η Νάλα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του τι σημαίνει να είσαι ήρωας. Η αφοσίωσή της και η γενναιότητά της μας εμπνέουν να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Συχνά στα πιο απρόσμενα μέρη. Η ιστορία της Νάλας μας διδάσκει ότι η αληθινή ηρωική πράξη δεν γνωρίζει όρια και ότι η αγάπη και η αφοσίωση μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, ένα βήμα τη φορά.